Μιλόξιδοσπητικό. Αν θα καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, μέχρι και η κόρη μου μπορεί να το φτιάξει, αρκεί να καταλάβετε ότι πρέπει να περάσει κάποια στάδια και θέλει χρόνο. Εγώ σας δείχνω τώρα, γιατί άρχισα να βγάλω το βίντεο πριν μερικές μέρες. Πρώτα βλέπετε την αρχή που ήταν πριν. Σας βάζω κομματάκια και μετά στη συνέχεια, σήμερα. Αλλά το τελικό στάδιο θα δούμε. Εγώ θα δω αυτό το σξίδι που έχω τώρα εδώ. Θα το δοκιμάσω μετά από 40 ημέρες. Οπότε έχω μέλλον, αλλά δεν θέλω να αργήσει πολύ το βίντεο. Οπότε καλή σας απόλαυση. Γεια σας, τι κάνετε? Τι κάνετε όταν έχετε πολλά μήλα? Μη μου πείτε ότι τα τρώτε όλα. Εγώ έχω πολλά. Για πιουρέ μήλου με έχετε ρωτήσει, οπότε σήμερα θα σας δείξω πολύ εύκολη συνταγή. Και θα αρχίζουμε να κάνουμε μιλόξιδο. Θα χρειαστώ τη φλούτα. Αν εγώ δεν θα έφτιαχνα πιουρέ, αυτό το κοτσανάκι είναι για πέταμα. Αν δεν θα έφτιαχνα πιουρέ και έκοβα μήλα για να τρώει η οικογένεια, θα έβαζα τις φλούδες στο ξύδι. Για το πιουρέ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μήλα που είναι λίγο στραβά, κοτσά, που είναι ντροπή να το βάλεις στο τραπέζι. Καλά αν είναι βιολογικά, ακόμα καλύτερα αν είναι δικά σας. Αν είναι δικά σας τα μήλα, ράντιστα, όπως να βλέπετε και όλες, τέλος πάντων καταλαβαίνετε το χέρι μου που πάει, τέλος πάντων στο βάζω. Αν είναι αράγγιστα τα μήλα και τα μαζέψατε μετά τη βροχή και νομίζετε ότι είναι καθαρά, αν θα κάνετε μιλόξιδο δεν τα πλένετε, αλλά τώρα σας λέω το καλό γιατί. Γιατί η επιφάνεια εδώ πέρα, το μήλο, έχει τα καλά τα βακτήρια που βοηθάνε στη ζύμωση για να έχουμε πιο γρήγορα το ξύδι. Εμείς, επειδή εγώ τώρα ζω στη πόλη, τα μήλα αυτά τα αγόρασα και λογικά δεν είναι και... Ποιος τα πείραξε, δεν ξέρω, εγώ τα έχω πλένει. Οπότε το δικό μου ξύδι, αυτό για πέταμα, θα αργήσει και θα χρειαστώ αρκετό χρόνο. Αλλά βιάζομαι κάπου. Κάποια κομματάκια που δεν μου αρέσουν, τα πετάω. Όλα αυτά τα μέσα κομμάτια, όλα αυτά είναι εδώ τώρα. Σιγά σιγά. Η πιο απλή συνταγή για μιλόξιδο. Την αρχή θα τη δείτε στο βιντεάκι που φτιάχνουμε πιουρέ μήλου, το πιο απλό, το πιο εύκολο, το πιο νόστιμο και χωρίς ζάχαρη. Τώρα, το μιλόξιδο. Εγώ χρησιμοποιώ γυάλινα βάζα. Τώρα, 3 λίτρα, 5 λίτρα, ό,τι έχετε. Από την αρχή θέλω να σας πω ότι το βάζο που θα βάλετε τα πράγματα μέσα, τα μιλαράκια σας, από πάνω αφήνετε 8, 9, 10 πόντους για να μπορεί να έχει περιθώριο να βράζει. Οπότε εδώ πέρα έχουμε μια γραμμούλα, αυτήν εδώ, τους ώμους. Γεμίζουμε τα μήλα μέχρι εδώ. Μπορούσα να κόβω τα μήλα, αλλά το μυαλό. Εδώ πέρα τα κομματάκια, τα μέσα από τα μήλα που μπήκανε στο φούρνο να ψηθούν. Εγώ θα καθαρίσω μερικά μήλα για να φάνε τα παιδιά. Η φλούδα θα μπει εδώ μέσα.
σακούλα και το κοτσάνι θα πάει για ψίδι και το μήλο είναι για το φαϊτό. Τώρα, οπότε αυτή η συνταγή λέμε χωρίς έξοδα και δεν πετάμε τίποτα. Βέβαια, αν έχετε πάρα πολλά μήλα, αν έχετε δέντρα δικά σας, κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς που δεν έχουμε τα δικά μας δέντρα, κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ή θα κάνετε μια μηλόπιτα, ξέρω κι εγώ. Όλα εδώ μαζεύω, βλέπετε. Μέχρι τους ώμους θα μαζέψω. Να, και θα δείξω. Αν είναι αυτά τα κομματάκια, αυτό είναι κάπου χτυπημένο. Δεν θα βάλω. Φύγει από εδώ. Τα μήλα μπορεί να είναι στραβά, παράξενα, μισοδανγωμένα. Θα με καταλάβουν οι μαμάδες που έχουν μικρά παιδάκια, που τα παιδάκια κάνει αυτό το πράγμα. Δανγώνει το μήλο, το αφήνει. Τι θα το κάνει μετά μαμά? Αν έχει υπομονή θα κάνει μηλόξιδο, γιατί το μηλόξιδο είναι και για υγεία και για ομορφιά και για πολλά. Κάπως έτσι. Αυτά θα πάνε στα παιδιά. Εγώ συμπληρώνω εδώ πέρα. Μπορώ να κόψω και ένα ολόκληρο μήλο να βλέπετε πως είναι. Ξέρω κι εγώ. Τα κοτσανάκια φεύγουν. Αν θα κόβετε το γεμάτο, το ολόκληρο το μήλο, θα το κάνετε έτσι. Όχι πολύ χοντρά τα κομμάτια. Και θα μπουν όλα και μέση πάλι και τα πάντα εκτός από αυτό το κομματάκι. Τώρα σας δείχνω, δεν το κάνω εγώ. Κάπως έτσι, όλο θα μπει. Θα γεμίσω το βάζο μέχρι εδώ. Και έχουμε να σας δείξω τι κάνουμε, γιατί έμεινε ένα εύκολο βήμα. Πόσο νερό θα βάλουμε, γιατί θα βάλουμε νερό. Το νερό θα βάλουμε για να σκεπαστούν τα μήλα. Τώρα θα βάλουμε και ή ζάχαρη ή μέλι. Ή αν δεν έχετε πολύ μέλι θα βάλετε μισό-μισό. Πόση ζάχαρη θα βάλετε, πόσο μέλι θα βάλετε. Ανάλογα αν είναι γλυκά τα μήλα ή όχι. Αν δεν είναι γλυκά τα μήλα θα βάλετε λίγο παραπάνω. Θα κοιτάτε τη γεύση πάντα. Τώρα εγώ εδώ πέρα, αυτά τα μήλα δεν είναι πάρα πολύ γλυκά. Θα βάλω 2 κουταλιές σούπας μέλι και νερό. Ποια άλλα φρούτα μπορείτε να βάλετε εδώ στο μηλόξιδο? Ξέρετε ότι μπορείτε να βάλετε και άλλα φρούτα, θα σας πω. Σίγουρα μπορεί να μπει λίγο σαφίλι, σίγουρα μπορεί να μπει λίγο βατόμουρο. Μπορεί να μπει υποφαγές. Ό,τι φρούτο σας αγαπάει και το αγαπάτε, μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα μέσα. Το νερό καλύτερα από την κατάψυξη. Εγώ έβγαλα μπουκαλάκια από την κατάψυξη. Μόλις θα ξεπαγώσει θα βάλω και δεύτερο βάζο. Σήμερα αφού άρχισα δεν θα σταματήσω στο ένα, έχω αρκετά μήλα. Έβαλα μέχρι εδώ μισό λεπτάκι, θα βάλουμε και άλλο νερό. Τώρα, να ξέρετε, για να γίνει το ξυδάκι, όλο αυτό το πράγμα πρέπει να αναπνέει. Θέλει οξυγόνο. Οπότε, δεν βάζουμε καπάκι. Θα βάλουμε πανάκι. Εγώ έχω όμορφο και όλο αυτό. Ή μια παλιά πιτσέτα της κουζίνας. Ή
γάζα. Ένα πανάκι που είναι παλιό και δεν το χρειάζεστε, γιατί για πολλές μέρες θα είναι εδώ. Αυτό το βάζω. Καλό είναι να είναι σε θερμοκρασία 23-25 βαθμούς. Σε θερμοκρασία δωματίου, απλά να ξέρετε ότι μαζεύονται μυγάκια μικρά. Οπότε εγώ, αν είχα αποθήκη θα έβαζα εκεί. Τώρα αναγκαστικά θα βγάλω στο μπαλκόνι, γιατί μαζεύονται μυγάκια, δεν ξέρω από πού έρχονται. Μπορεί να βάζω ένα πανάκι. Πρώτες 10 μέρες, 12, ανακατεύω κάθε μέρα. Και μετά θα γυρίσω, θα κάνω ένα κομματάκι βίντεο να σας δείξω τι κάνω. Γιατί μετά από 12 μέρες, 10, 11, 12 εκεί, θα στραγγίσουμε όλο αυτό το πράγμα. Θα βάλουμε και άλλο μέλι και θα αφήσουμε για 40-42 μέρες στην ησυχία να γίνει ξύδι. Αυτό τώρα πρέπει να αρχίσει να ζυμώνεται, πρέπει να γίνει ζύμωση. Μυρίζει απίστευτα καλά, γιατί τα μήλα είναι φρέσκα, το μέλι είναι καλό. Οπότε, καλή μου υπομονή και σίγουρα και από την πρώτη φορά να ξέρετε θα πετύχει, απλά είναι χρονοβόρα ιστορία. Και κάποιοι λένε, αχ, τόσο χώρο στη κουζίνα πιάνει ένα, δύο, τρία, 10 βάζα αυτά τα 3 λίτρα μεγάλα, πιάνουν χώρο. Ναι, πιάνουν χώρο, αλλά τέτοιο ξύδι δεν θα βρείτε στην αγορά. Θα ξέρετε εσείς τι βάλατε, πώς το βάλατε, είναι άλλο πράγμα. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και αν βάλατε και κάποια άλλα φρούτα, θα είναι και λίγο διαφορετική η γεύση. Αλλά αν το θέλετε για θεραπεία, ή αν θέλετε για τα μαλλιά, ή θέλετε για να έχετε σαν κανένα τόνικ για την επιδερμίδα, το καλύτερο πράγμα, σπιτικό μυλόξιδο. Η διαδικασία απλή, είδατε, μετά από 9, 10, 12 μέρες στραγγίζουμε και έχουμε, όταν στραγγίσαμε, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μυρίζει μέλι. Γιατί το μέλι που έβαλα ήταν πολύ μυρωδάτο. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρω κάπου τέτοιο άλλο μέλι. Είναι ξινό σαν ξύδι. Και τώρα ξινό. Αλλά δεν είναι έτοιμο. Αυτό τώρα έτσι όπως είναι. Εδώ είναι περίπου 1 λίτρο. Θα βάλετε 2 με 3 κουταλιές σούπας μέλι. Όσο δεν λυπάστε. Αν κάνετε για το σπίτι σας. Για να αρχίζει να τρώει. Και να είναι πιο δυνατό. Ανακατεύουμε, αφήνουμε για πρώτες μέρες έτσι, με το πανάκι το ίδιο. Μετά αν θέλετε καπάκι, αλλά όχι κλειστό, ίσα ίσα να ακουμπάει, να μην πάει καμιά μύγα μέσα. Τι θέλω να σας δείξω, εδώ πέρα μέσα έχω πάλι μήλα και, μήλα και νερό, αλλά γιατί είναι διαφορετικό. Γιατί εδώ πέρα έχω και αυτά που σας έδειξα που καθαρίζω απ' έξω και μήλα που είναι από χυμωτή. Ήπια με χυμό μήλο φρέσκο στημένο. Και αυτό το πολτό που έμεινε, το βάλα εδώ. Αν έχετε πάρα πολλά μήλα και δεν θέλετε να κάνετε ξύδι χωρίς έξοδα, μπορείτε απλά να κόψετε μήλα, να τα τρίψετε σε ένα τρίφτη, απλά κοτσανάκι φεύγει. Όλα τα άλλα μπαίνουν μέσα. Τα κουκούτσια, όλα. Δεν πητάμε τίποτα, ε. Αν είναι μήλα δικά σας, θα ξαναπώ αυτό, γιατί θα με ρωτάτε και ξέρω είναι θέμα αυτό. Αν είναι μήλα δικά σας, δεν είναι ραντισμένα, τα μαζέψατε σε καθαρό μέρος μετά τη βροχή, δεν τα πλένουμε. Τα σκουπίζουμε ίσα ίσα να μην μαζεύουμε με καθαρά χέρια, ένα-ένα τα προσέχουμε σαν τα παιδάκια μας. Αν όμως αγοράσετε μήλα, τα πλένετε. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα γίνει. Τα μήλα για το μυλόξιδο μπορεί να είναι διαφορετικά. Ξινά, γλυκά. Αν είναι γλυκά τα μήλα, θα βάλετε πιο λίγο μέλι. Ή ζάχαρη. Κάποιοι θα βάλουν ζάχαρη. Αν η μυρωδιά από το ξύδι εξαρτάται από
τι μήλα είναι. Και ποτέ δεν θα σας βγει διάφανο ψίδι. Αυτό εδώ που θα κάτσει, αυτό εδώ που θα κάτσει, θα ξεχωριστεί. Θα είναι από κάτω ένα πράγμα πιο βαρύ, κάτι δεν ξέρω τι, εδώ πιο ανοιχτό. Με πολύ προσοχή ρίχνω σε ένα βάλο βάζο αυτό το διάφανο ή μη διάφανο υγρό, το ξυδάκι. Αυτό κρατάω. Αυτό εδώ το κάτω μπορώ να το βάλω εδώ αντί για το νερό να συνεχίσει. Καταλάβατε τι γίνεται. Συνεχίζει. Ζύμωση γίνεται. Βλέπετε και τώρα έχει πιο ανοιχτό, πιο σκούρο, πολύ σκούρο. Αυτό το ανοιχτό χρώμα θέλουμε. Όσο πιο κάθεται, όσο πιο πολλές μέρες κάθεται, θα είναι ημιδιάφανο. Δεν θα είναι ποτέ διάφανο σπιτικό. Πολύ, πολύ διαφορετικό ξύδι. Κάτι άλλο. Αν είστε τυχεροί και από πάνω σας δημιουργείται ένα πράγμα σαν μανιτάρι, σαν οχταπόδι, πώς να το πω, δεν ξέρω, πείτε μου πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Στα ρώσικα αυτό λέγεται ούξουσνα μάτκα. Είναι βασίλισσα. Βασίλισσα του ξυδιού. Αυτό το προσέχετε σαν τα μάτια σας. Αυτό βοηθάει, αυτό το μανιταράκι που δημιουργείται, βοηθάει να γίνει πιο γρήγορα το ξύδι. Και όσο έχω ακούσει, ρωτήσει και αν βάζετε μέλι, πιο γρήγορα θα δημιουργηθεί. Αν βάζετε ζάχαρη, σπάνια δημιουργείται. Εμένα καμία φορά δεν εμφανίστηκε, δεν είμαι τυχερή. Δεν την έχω. Αλλά αν θα την έχω, θα την κρατάω μέχρι την άλλη φορά στο δικό της το ξύδι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, τι ήθελα να πω. Τι άλλο μπορείτε να βάλετε στο μυλόξιδο. Μετά όταν είναι έτοιμο, μπορείτε να το κάνετε για μαλλιά με βότανα, βιντεάκι έχει, εντάξει. Αυτό εδώ πέρα γιατί σας δείχνω και είναι σε πλαστικό μπουκάλι κιόλας. Θυμάστε που σας έχω δείξει καθαριστικό βιολογικό με μαγιά και ζάχαρη. Στην ουσία και αυτό είναι σπιτικό ξύδι και έχει μυρωδιά ξυδιού και είναι προβιωτικό καθαριστικό. Αν θα είχα εγώ αυτή την βασίλισσα του ξυδιού, εγώ θα μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα χωρίς τα μαγιά. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 2 εβδομάδες γίνεται καθαριστικό. Αυτό τώρα είναι τα μαγιά που έκατσαν κάτω. Μυρίζει απίστευτα. Αυτό αυτή τη φορά έκανα με μανταρίνι, με φλούδα από μανταρίνι. Θέλω να κοιτάξετε βιντεάκι, θα το αφήσω κάτω από το βίντεο αυτό. Οπότε και αυτό είναι ένας είδος ξυδιού. Τι άλλο μπορείτε να βάλετε στο μυλόξιδο. Εδώ πέρα έτσι όπως είναι, μπορείτε να βάλετε μυρικά σπορά και ρόδι. Δεν θα πάει χαμένο, θα είναι ωραίο, θα εμπλουτίζει το μυλόξενο. Μπορείτε να βάλετε 2-3 φλούδες λιμονιού αν θέλετε, αν είναι βιολογικό δικό σας λιμονάκι, θα έχει ανακατεμένη μυρωδιά. Δοκιμάστε, είναι εύκολο πράγμα. Το ξύδι σπιτικό αν το φτιάξατε, μία φορά το αφήσατε, το πήρατε αυτό το ημιδιάφανο, κρατιέται, δεν χαλάει, σε ένα απλό μπουκάλι γυάλινο. Εγώ θα κρατάω σε τέτοια μπουκαλάκια που τα έχω πολλά. Οπότε θα έχω τέτοια μπουκαλάκια, πολλά γυάλινα. Και τόσο πολύ μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Εγώ τώρα τι να σας πω, να σας δείξω και ένα άλλο που κάνω. Βέβαια δεν είναι μυλόξιδο ακριβώς. Να σας δείξω τώρα τι κάνω άλλο. Αυτό είναι βιολογικό καθαριστικό. Το ίδιο ξυδάκι με μαγιά που είναι. Αλλά δεν ήθελα να βάλω ζάχαρη. Έβαλα στα φύλλα που είναι γλυκά και βοηθάνε στη ζύμωση. Τώρα τι έχω στο μυαλό. Το άλλο βαζάκι. Θα κάνω μήλα. 1-2 φλούδες λιμονιού που έχω. Μου έφεραν ωραία λιμόνια. Και θα βάλω λίγο στα φύλλα αντί για μέλι. Γιατί στα φύλλα είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό που έχω.
Δοκιμάστε. Βέβαια είναι μπιλάς αυτό που κάνω. Βαζάκι, 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 βαζάκι. Σπιτικό μιλόξιδο είναι θεραπεία για πολλά. Είναι φάρμακο. Είναι πάρα πολύ ωραίο τόνικ προσώπου. Έτοιμο το ξυδάκι μας. Παίρνουμε, ανακατεύουμε με καθαρό νερό. Μισό-μισό. Και έχουμε τόνικ προσώπου που τονώνει την επιδερμίδα. Και κάτι άλλο. Το σπιτικό μιλόξιδο δεν μπορεί να σας φτάσει πάνω από 4-5-6%. Δεν θα είναι 10% ξύδι. Όχι. Εκεί να είναι άλλα ξύδια, δεν ξέρω πώς γίνονται. Το σπιτικό θα είναι ελαφρύ. Δεν θα έχει πολύ αλκοόλ. Οπότε αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για κονσερβοποίηση, πρέπει να μπει μεγάλη ποσότητα μέσα σε βάζα και δεν ξέρω κατά πόσο κρατάει, αλλά για ζωντανό, για να το πίνουμε με νερό ή να κάνουμε στις σαλάτες, για τα μαλλιά, για την επιδερμίδα, είναι τέλειο. Αν έχετε ερωτήσεις, ρωτάτε. Σίγουρα θα έχετε ερωτήσεις. Και τώρα που έχω διάφορα και πολλά, θα σας έχω να σας δείχνω. Μιλόξιδο σπιτικό είναι πανεύκολο πράγμα να κάνουμε. Βάζουμε το υλικό με το νερό και μέλι. Κρατάμε 8, 9, 10 μέρες να γίνει πρώτη ζύμωση. Στραγγίζουμε. Ξαναταΐζουμε με μέλι ή ζάχαρη. Ανάλογα από, αν είναι γλυκά τα μήλα, λίγο μέλι. Αν είναι ξινά τα μήλα, λίγο παραπάνω μέλι. Μήλι πάστε, μέλι εκεί πέρα. Και αφήνουμε στην ησυχία του για 40 μέρες. Μετά από 40-42 μέρες παίρνουμε το πάνω το κομμάτι, το ανοιχτόχρωμο, και το κάτω μπορεί να συνεχιστεί ξυδάκι, θα το πετάτε ή θα το ρίξετε όταν πλένετε το πάτωμα, αυτό το κάτω μέρος που θα είναι, όχι διάφανο το ξυδάκι, που θα είναι κάτω αυτό. Μπορείτε να πλένετε με αυτό πλακάκια, πατώματα, να ξεπλένετε μαλλιά, δεν θα είναι για σαλάτα, βέβαια θα είναι λίγο διαφορετικό πράγμα, ξεχωρίζει. Αυτά. Καλή σας δημιουργία, και όποιος θα κάνει μεγάλη ποσότητα, βέβαια δεν μπορεί να παίζει έτσι, οπότε εσείς θέλετε κάτι πιο... Τώρα θα σας πω πώς θα κάνετε στα βαρέλια. Τα μήλα αυτά, τουλάχιστον στη μέση πρέπει να κοπούνε, να τα πατήσετε τουλάχιστον με κάτι, να είναι πατημένα, να μπορεί να βγάζει το ζουμί. Να μην είναι ολόκληρο, πατημένο. Με κάποια πρέσα θα το κάνετε. Ρίχνετε από πάνω νερό. Περιμένετε από την αρχή. Δεν βάζετε ούτε ζάχαρη ούτε τίποτα. Θα είναι διαφορετικό ξύδι αυτό. Ούτε, δεν θα είναι ταϊσμένο ξύδι. Δεν θα είναι τόσο νόστιμο ξύδι. Το αφήνετε για 40 ημέρες, για 45 ημέρες. Το στραγγίζετε αυτό σε μεγάλα τεράστια μπουκάλια και μετά περιμένετε να κάτσει. Να κάτσει να πάρει αυτό το ημιδιάφανο, και αυτό που είναι από κάτω είναι μετά, δεν ξέρω τι θα το κάνετε, δεν θα είναι τόσο νόστιμο ξύδι. Αν τα μήλα είναι γλυκά θα βγει ξύδι, δεν θα, βέβαια, θα βγει και κρασί, ξέρω και εγώ τι θα βγει, αλλά δεν μπορείτε να παίζετε έτσι βαζάκι, βαζάκι, βαζάκι. Αυτό μπορεί να κάνει μια νοικοκυρά στο σπίτι, να έχει 3-4 λίτρα για την οικογένειά της. Δεν θα είναι επαγγελματικό πράγμα. Επαγγελματικό ξύδι είναι, όποιος κάνει θα σας πει ότι για 100 κιλά μήλα θέλει τόσο νερό, τόσο χρόνο, τέτοια αποθήκη. Εμείς θα χάνουμε μικροπράγματα εδώ πέρα. Παίζουμε, ανεβάζουμε την όρεξη. Αυτά. Ό,τι θέλετε ρωτάτε, και συνεχίζουμε.